Η Κρήτη αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνή ενεργειακά project που θα αναδείξουν το νησί σε ενεργειακό κόμπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ατζέντα της τριμερού συνόδου Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, η ηλεκτρική διασύνδεση Euroasia Interconnector και ο αγωγός EastMed. Αποστάσεις των δημάρχων της Κρήτης από την ΚΕΔΕ για τη διοικητική μεταρρύθμιση του Κλισθένη. Κείμενο προτάσεων θα συντάξει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων του νησιού. Οι αποφάσεις, το παρασκήνιο και τα συμπεράσματα από την τρίωρη συνεδρίαση της ΠΕΔ. Ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά μεταξύ των 53 προσφύγων και μεταναστών που μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο μετά το πολύωρο θρίλερ νότια της Κρήτης. Την Ιταλία είχε προορισμό το ξύλινο αλλιευτικό που εντοπίστηκε ανοιχτά των καλών λιμένων, το χρονικό της επιχείρησης διάσωσης. Στα Χανιά το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις περιοχές Natura. Κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα, παραδείγματα πρακτικών ορθής διαχείρισης, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομίας από την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μήνυμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας έστειλε από το βήμα του Digital Economy Forum ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως η χώρα έχει δημιουργήσει συνθήκες για την επιστροφή σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και τη σταδιακή μείωση των δικτών ανεργίας. Εξάλλου, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επιστροφή του κουαρτέτου των θεσμών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι επαφές για την τέταρτη αξιολόγηση. Στο εσωτερικό, φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τη μείωση των συντάξεων από το 2019. Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα μετά από 8 χρόνια εξάρτησης και εξωτερικού ελέγχου αξιών την ανάκτηση της αυτοδυναμίας της έδωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Digital Economic Forum του ΣΕΠΕ. Η χώρα μας μετά από 8 δύσκολα χρόνια εξάρτησης και εξωτερικού ελέγχου αξιώνει τούτη την περίοδο, τον επόμενο Αύγουστο, σε λίγους μήνες, την ανάκτηση της αυτοδυναμίας, της οικονομικής αυτοδυναμίας. Έχουμε, πιστεύω, δημιουργήσει τις συνθήκες για την επιστροφή σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και για την σταδιακή πτώση της ανεργίας, που ας μην το ξεχνάμε ποτέ, πρέπει να συμβαδίζει όταν μιλάμε για στόχους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ρυθμούς ανάπτυξης και για έξοδο από την κρίση χωρίς αυτό να μεταφράζεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα νομίζω ότι καταφέραμε κάτι σημαντικό. Πείσαμε ότι μπορούμε να ισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας και να φέρουμε και να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα βαθιές δομικές μεταρρυθμίσεις. Και πείσαμε δύσκολους παρατηρητές, εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παρατηρητές ολόκληρο τον κόσμο. Από το βήμα του φόρουμ, ο Τζέφρι Πάιατ περιέγραψε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. The United States is committed to making 2018 America's year in Greece. And I am confident that this is the year that Greece really will turn the page on its crisis period. Technology and knowledge-based industries will be key to this recovery. Την ίδια στιγμή, ο Κλάους Ρέγκλινγκ έκανε λόγο για εντυπωσιακές προσπάθειες προσαρμογής της Ελλάδας και τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα και προσήλωση στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Εάν η κυβέρνηση στην Αθήνα εφαρμόσει όλες τις εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις αποφασιστικά, μπορεί η Ελλάδα να βγει επιτυχώς από το πρόγραμμα του ESM τον Αύγουστο του 2018. Η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακές προσπάθειες προσαρμογής και αν η τελευταία έκθεση του ESM είναι θετική, θα υπάρξει μια τελευταία εκταμίευση, ενώ τότε θα ληφθούν και οι αποφάσεις για τα ζητήματα πιθανών περαιτέρω ελαφρύνσεων του χρέους. Εν τω μεταξύ, στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή τις περικοπές της συντάξης. Ο κατάλληλος χρόνος για αυτήν τη συζήτηση και για τέτοιου είδους συζητήσεις, διότι δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να έχουμε μια δυνατότητα με τα μεγαλύτερα πλονάσματα, είναι μετά την έξοδο των μνημόνιων. Το αφήνουν ανοιχτό στα πλαίσια μια συνήθεια που έχουν και μια ροπή που έχουν προς το λαϊκισμό και το ψέμα. Ότι το 18% θα μειωθούν οι συντάξεις και το αφορολόγητο, εγώ εκτίθεμαι σε εσάς, εκτίθεμαι τώρα 1,5 χρόνο πριν και σας λέω ότι δεν πρόκειται να γίνουν γιατί η οικονομία θα πηγαίνει καλά. Δεύτερο χρόνο πρέπει όλα αυτά να ειδωθούν. Νομίζω πως αυτή την ώρα, έτσι εγώ θα συνιστούσα σε όλους τους συναδέλφους μου, αυτό που προέχει είναι να ολοκληρώσουμε αυτά που μετά θέλουμε να φτάσουμε τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα επιστρέφουν στην Αθήνα οι θεσμοί την ερχόμενη εβδομάδα και επιτάπητος θα τεθούν τα ενεργειακά ζητήματα.
Οι επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν μια περίοδο πολύ εντατικής εργασίας, σημείωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Klaus Regling, και εξήγησε ότι οι εκπρόσωποι του ESM επιστρέφουν στην Αθήνα στα μέσα του τρέχοντος μηνός με τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή καταληκτική έκθεση για την ελληνική οικονομία. Ο Κώστας Ιλγάρδος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας. Τρία πράγματα είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ, έτσι, για να βάλουμε τις, αν θέλετε, επικεφαλίδες. Πρώτον, εξήγησε γιατί η Ελλάδα παρέμεινε σε πρόγραμμα πολύ περισσότερο από ό,τι έμειναν άλλες χώρες. Δεύτερον, έκανε αποτίμηση της ζημιάς που προκλήθηκε από το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, δηλαδή από τις 25 Ιανουαρίου του 2015 έως και το τέλος του Ιούλη, όπου μπήκαμε και πάλι σε προεκλογική περίοδο για να πάμε στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015, όπως θυμόμαστε, μετά το δημοψήφισμα, 86 δισεκατομμύρια της ζημιάς αυτού του λογαριασμού που χρεώθηκαν στο λογαριασμό. Και το τρίτο πράγμα που είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά για να πάμε στην ελάφρυνση του χρέους θα χρειαστούν νέες θυσίες και νέες δεσμεύσεις. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, διότι θεωρώ ότι είναι μια πολύ έτσι, καλή καταγραφή της κατάστασης. Δεν αλλάζει πράγματα από την πραγματικότητα και εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα παραμένει σε πρόγραμμα, ενώ οι άλλες χώρες έχουν ολοκληρώσει τα δικά τους, έκανε λόγο για μια ειδική περίπτωση, χωρίζοντας σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις λόγους, την περίπτωση της Ελλάδας. Πρώτο είπε, η οικονομία της χώρας είχε πολύ πιο βαθιά ριζωμένα προβλήματα από ό,τι άλλες χώρες σε πρόγραμμα. Ένα πολύ σημαντικό αρνητικό στοιχείο. Δεύτερον, η χώρα υπέφερε από μια πολύ πιο ασθενή δημόσια διοίκηση από όλα τα άλλα κράτη-μέλη του ευρώ, που βεβαίως είχαν άλλα προβλήματα, αλλά δεν ήταν στο βαθμό της Ελλάδος. Και τρίτον, η κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 2015 προχωρούσε με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη σε λάθος κατεύθυνση. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις ανακλήθηκαν και κατεβλήθη προσπάθεια να σταματήσει το συμφωνηθέν μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Ως αποτέλεσμα έπεσε η ελληνική οικονομία και πάλι σε ύφεση. Το Brexit ξαφνικά έγινε ένα ρεαλιστικό σενάριο, σημειώνει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι αυτός ο λάθος δρόμος κόστισε στην Ελλάδα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σημειώνει και επιμένει πάνω σε αυτό. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 όμως, η κυβέρνηση επέστρεψε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ESM. Ο αξιωματούχος χαιρέτησε την αναπτυξιακή στρατηγική που παρουσίασε η Ελλάδα στο τελευταίο Eurogroup, έκανε λόγο για εντυπωσιακές προσπάθειες προσαρμογής, ενώ τόνισε ότι αν η τελευταία έκθεση είναι θετική, τότε θα υπάρξει μια τελευταία εκταμείευση από το μηχανισμό και τότε θα ληφθούν και οι αποφάσεις για τα ζητήματα πιθανών περαιτέρω ελαφρύνσεων του χρέους, βεβαίως με κάποιες άλλες δεσμεύσεις από την πλευρά της Αθήνας. Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν οι 53 πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίστηκαν σε ξύλινο αλλιευτικό νότια της Κρήτης. Ανάμεσά τους είναι ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά για τα οποία θα ληφθεί ειδική μέρημνα από τις τοπικές αρχές. Το σκάφος που τους μετέφερε είχε προορισμό την Ιταλία και η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε όταν κάποιος από τους μετανάστες κάλεσε τον διεθνή αριθμό έκτακτης ανάγκης, σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Το ξύλινο αλλιευτικό εντοπίστηκε τελικά από αεροσκάφος της Frontex 14 ναυτικά μίλια από το ακροτήριο Λίθινο. Στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην αίθουσα των λιμενεργατών φιλοξενούνται οι 53 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε ξύλινο σκάφος 14 ναυτικά μίλια από το ακροτήριο Λίθινο, νότια της Κρήτης. Το πρωί της Τρίτης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ταυτοποίησής τους και αργότερα οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου για αποτυπώματα. Στο σχεδιασμό που υπάρχει, ο πρώτος χώρος υποδοχής είναι αυτή η αίθουσα. Χθες λοιπόν, μετά από την επικοινωνία που είχαμε με τον λιμενάρχη που χειρίζεται, αν θέλετε, ως υπεύθυνος του λιμενικού αυτό το θέμα, κάναμε μια έκτακτη σύσκεψη και παρακολουθούσαμε τα πράγματα από κοντά και όλοι μαζί οι συναρμόδιοι φορείς, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το έχουμε πετύχει, δεν υπήρχε ούτε πανικός, ούτε, αν θέλετε, έτσι,
μη συνεργασία, άρα υπάρχει συνεργασία, υπήρχε ηρεμία και βρήκαμε γρήγορες λύσεις. Ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν το ξύλινο σκάφος εντοπίστηκε παραπλέοντα πλοία 14 ναυτικά μίλια από το ακροτήριο Λίθινο νότια της Κρήτης. Πιθανότατα κάποιος από τους επιβαίνοντες έκανε κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112. Υπό τον συντονισμό του θαλάμου επιχειρήσεων στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση από πλωτά σκάφη του λιμενικού της Κρήτης, αλλά και αεροσκάφος της Frontex. Ξαφνικά χθες το βράδυ λάβαμε αυτή την πληροφορία από το λιμεναρχείο Ηρακλείου ότι νότια της Κρήτης, του νομού μας, υπήρχαν άνθρωποι στη θάλασσα. Το λιμεναρχείο και η ελληνική αστυνομία έκρινε ότι πρέπει να μεταφερθούν αμέσως στο Ηράκλειο, καθώς εκεί δεν υπήρχε η δύναμη της αστυνομίας και του λιμενικού για τα περαιτέρω. Ακολούθησε μια έκτακτη σύσκεψη χθες το βράδυ στον Όλη που συμμετείχαμε οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς. Προσπαθήσαμε άμεσα να βρούμε τα απαραίτητα, να οργανωθούμε ώστε το βράδυ, πια αργά τη νύχτα που ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί από τους καλούς λιμένες, να έχουμε τα πρώτα απαραίτητα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η διαδικασία της ταυτοποίησης. Το θέμα είναι στην εισαγγελία για τα περαιτέρω και τους διακινητές. Αρχικά οι 53 αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τα παραπλέοντα πλοία που έφτασαν στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, μετά από διαπραγματεύσεις, συμμορφώθηκαν τελικά με τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού και οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Νωρίτερα είχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων στο λιμάνι του Ηρακλείου για το θέμα της διαμονής των προσφύγων και μεταναστών. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν από τους καλούς λιμένες εδώ. Είχαμε φροντίσει, υπήρχαν τα στρώματα, οι κουβέρτες, ό,τι χρειάζεται. Νομίζω ότι τα πράγματα κυλάνε ομαλά. Θα κάνουν αυτό που χρειάζεται, η ταυτοποίηση. Δεν υπάρχουν, από όσο τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί και είδα και ο ίδιος εκεί που πήγα, δεν είδα να υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Είναι 2 γυναίκες μόνο, είναι 7 παιδιά, έτσι, και οι υπόλοιποι είναι όλοι άνδρες. Ο Δήμος Ηρακλείου φρόντισε για τις πρώτες ανάγκες τους σε νερό, τρόφιμα και ρούχα. Τη δική τους πρόταση για τη διοικητική μεταρρύθμιση του Κλισθένη θα διαμορφώσουν οι δήμαρχοι της Κρήτης κόντρα στη σκληρή γραμμή του κεντρικού οργάνου της ΚΕΔΕ που επιμένει για απόσυρση του νομοσχεδίου. Κατά τη διάρκεια πολύωρης συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων του Νησιού, αιρετοί της αυτοδιοίκησης εξέφρασαν την ανάγκη αλλαγών στον Κλισθένη, επεσήμαναν την ανάγκη ενίσχυσης των δομών αποκέντρωσης και αναφέρθηκαν στα τρωτά σημεία της απλής αναλογικής. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι αποφάσεις της έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Σαφείς αποστάσεις από τη θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων πήραν οι δήμαρχοι και τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων δεν ζητά, όπως η ΚΕΔΕ, την απόσυρση του Κλισθένη, αλλά να υπάρξουν αλλαγές στα άρθρα εκείνα που θεωρούν πως δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων. Όχι, η ΠΕΔ αποφάσισε σήμερα να μην συνταχθεί με αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απόσυρση του νομοσχεδίου. Αλλά η άποψη της ΠΕΔ είναι ότι θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις κατάρτων εφόλου του σχεδίου νόμου. Ότι εμείς ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δεν είχαμε την παρουσία και την επεξεργασία που έπρεπε. Γενικά αρνηθήκαμε ένα διάλογο. Αυτό δεν πιστεύω ότι μας βοήθησε. Μπορεί οι προθέσεις κυβέρνησης να ήταν α, β, γ, δ. Αυτό θεωρώ εγώ εξ αρχής ότι δεν ήταν σωστό. Δηλαδή το πετάω πίσω, απορρίπτω, δεν συμμετέχω, δεν μας βοηθάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με βάση την αντίληψη και τη λογική της σχέση που λέτε πάρτε το πίσω, δεν κουβεντιάζουμε, πρέπει να πούμε. Χρειαζόμαστε χρόνο για να μπούμε στη διαβούλευση και στη συζήτηση, για να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αυτό που επιθυμούμε όλη τη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης σήμερα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να υιοθετούμε πρακτικές όλων των παρατάξεων της ΚΕΔΕ, χωρίς να τις ονοματίζω ότι πάρ' το πίσω και φέρε μας κάτι άλλο, χωρίς εμείς να προτείνουμε τι. Στη διάρκεια της τρίωρης συνεδρίασης δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για το αν πρέπει να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου, επί της πρότασης της ΚΕΔΕ ή να καταθέσουν μια συγκεκριμένη πρόταση επί της διαβούλευσης. Κάτσε ρε Αποστολή, εδώ έχουμε ένα κείμενο της ΚΕΔΕ, σε εκφράζεται ή όχι.
Θα μιλήσουμε συνέχεια. Για είναι τότε, δεν διαβούλευση σταματάει. Θα μιλάμε για εβδομάδες. Ακούστε, υπάρχει μια απόφαση πολιτική σχέδια. Από εκεί ξεκινάμε. Την απόφαση αυτή ξέρω ότι παίρνει μια διαφοροπία. Άρα την ψήφισε. Έρχεται εδώ μα δεν άλλα. Ζητάμε παράταση της διαβούλευσης. Έχουμε πρόθεση να καταθέσουμε πρόταση. Σαν αυτοδιοίκηση. Πάντως, αυτό που τόνισαν δήμαρχοι αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι είναι πως δεν θα πρέπει να τους φοβίζει η απλή αναλογική, αλλά θα πρέπει πάση θυσία να εξασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των Δήμων και εκεί είναι που θα πρέπει να ρίξουν το βάρος τους οι αιρετοί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές από το Υπουργείο. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί, έχει νομοθετική εξουσία, θα το περάσει. Αν το περάσει όπως είναι, είναι καλύτερο, ή αν το περάσει με βελτιώσεις και προσθήκες και αφαιρέσεις ενδεχομένως κάποια πράγματα, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το απλή αναλογική. Το απλή αναλογική ήταν θέμα της κυβέρνησης, θα το έφερνε, το έχει τονίσει, ψηφίστηκε με αυτό και πρέπει να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Αν τώρα είναι όπως το είπε ο Θοδωρής άδολη, είναι ένα θέμα, να το σκεφτούμε. Να πάρει 14 συμβούλους στις 27 μελές, μιλάω που είμαι εγώ και στις 13 μετά. Να πάρει όπως είναι στην Προκυριακή. Να δούμε μια σωστή αποδιαβούλευση πώς θα βγει. Η Ολομέλεια της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης αποφάσισε να συγκροτήσει μια επιτροπή που μέσα σε 10 μέρες από την ερχόμενη Δευτέρα, μετά δηλαδή το συνέδριο της ΚΕΔΕ, να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές στο νομοσχέδιο που θα κατατεθούν τόσο στη ΚΕΔΕ όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα συγκροτήσει ένα σχέδιο μετά πάροδο εντός χρονοδιαγράμματος 10 ημερών από την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή μέχρι τις 24 Μαΐου. Μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα έρθει ακολούθως στην ΠΕΔ για να λάβει την τελική της μορφή. Αυτή θα είναι και η πρόταση της ΠΕΔ Κρήτης σε ό,τι αφορά το υποψήφιο νομοσχέδιο και στέγης. Ο πυρήνας των προτάσεων που καταθέτει ο καθένας μας έχει και τη φιλοσοφική του αφετηρία για το ρόλο της αυτοδιοίκησης, για την ποια αυτοτέλεια μιλάμε, ποιον αναπτυξιακό ρόλο και μοντέλο επιλέγουμε, για την δημοκρατία, την διαφάνεια, τον έλεγχο, τη συνένεση, τα οικονομικά. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι περισσότερες τοποθετήσεις που έγιναν στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το νομοσχέδιο Κλεισθένης 1. Ο Περιφερειάρχης τόνισε πως το νομοσχέδιο έχει σοβαρά προβλήματα και δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη έτσι όπως είναι. Καταρχήν το ζητούμενο είναι πως μπορεί να υπάρξει η κυβερνησιμότητα είτε σε Δήμο είτε σε Περιφέρεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι ότι πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε μια αναλογική εκπροσώπηση, αλλά το σύστημα πρέπει να γίνει αναλογικότερο, να πούμε τη λέξη καλύτερα, ότι πρέπει να είναι αναλογικότερο. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνεις σε ένα δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο και να μην μπορείς να έχεις την πλειοψηφία για οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο θέμα να μπορεί να περάσει. Νομίζω λοιπόν ότι το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Και πρέπει να αποσυρθεί γιατί. Παρακολουθώντας το πολιτικό σκηνικό της χώρας, έχει βγει αντιπολίτευση, η οποία εν δυνάμει είναι κυβέρνηση και λέει ότι ψηφίσετε, αν γίνουν εκλογές νωρίτερα και φαίνεται να γίνουν, εγώ θα το καταργήσω. Βγαίνει μίζωρα αντιπολίτευση και λέει το ίδιο. Δηλαδή με λίγα λόγια κάνουμε ένα νομοσχέδιο για μια χρονιά ή και πιθανόν μόνο για να το ψηφίσουμε. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι εντελώς αποπροσανατολιστικό το σκηνικό που έχει στηθεί, γενικά αλλά και σε αυτή την αίθουσα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα για τις αποφάσεις των Δημάρχων της Κρήτης και για το τι μελιανέστε με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Θοδωρή Πατεράκη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πέρα από το σαφές, νομίζω, συμπέρασμα ότι η ΠΕΔ Κρήτης δεν συντάσσεται με τη σκληρή γραμμή του κεντρικού οργάνου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Να μας συνοψίσετε ποιες είναι οι αποφάσεις των δημάρχων του νησιού για τον Κλεισθένη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι σήμερα η συνέλευση των δημάρχων της Κρήτης κινήθηκε σε σωστή κατεύθυνση. Την κατεύθυνση του ρεαλισμού και την κατεύθυνση του γεγονότος ότι θα πρέπει σε ένα τέτοιο σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο λογικά θα πρέπει να μεταρρυθμίζει τη λειτουργία του κράτους μέσα από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, να υπάρξει ένας διάλογος. Ένας διάλογος ο οποίος δεν έγινε όπως έπρεπε και τον οποίο από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον αρνείται να κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και λέμε ότι εμείς ζητάμε διάλογο. Αρνείται και η ΚΕΔΕ. Δεν αρνείται μόνο η κυβέρνηση. Και η ΚΕΔΕ λέει εμείς δεν συζητάμε, πάρτε πίσω το νομοσχέδιο. Έχω την εντύπωση ότι η ΚΕΔΕ
ίσως χρησιμοποιήσει μια βαριά έκφραση, αλλά έχει την ίδια λογική. Θέλει διαβούλευση. Διαβούλευση ίσως με άλλες συνθήκες από αυτές τις οποίες ζητήσαμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Αλλά και η ΚΕΔΕ και εμείς θέλουμε διάλογο. Διάλογο ειρικρινή σε μια ρεαλιστική βάση. Και σαφέστατα η όποια κυβέρνηση έχει την δυνατότητα, έχει την πρωτοβουλία, δικαιούται στο κάτω-κάτω που την ψήφισε ο ελληνικός λαός, να έχει μια πρωτοβουλία. Η όμως, παράταση στη διαβούλευση δίνει αυτά τα περιθώρια για διάλογο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της την Πέμπτη και την Παρασκευή που έχουμε την έκτατη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ και των Περιφερειών Ελλάδος. Εκεί θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε εμάς και στον ελληνικό λαό εάν πραγματικά θέλει να βοηθήσει τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης ή θέλει να της δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα ή θέλει να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο εναγκαλισμό και μια μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και στην εκτέλεση προμηθειών, έργων και όλων των άλλων των αρμοδιοτήτων που έχει η αυτοδιοίκηση. Πάντως, όσον αφορά τη σημερινή συνέλευση, νομίζω ότι καταγραφήκαν κάποια πράγματα. Είναι το πρώτο ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν λύνει προβλήματα. Είναι ένα κακό νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο κατ' επίβαση, κατά την άποψή μου, βάζει σαν προμετωπίδα του την απλή αναλογική, άρα καλύτερη εκπροσώπηση των ψηφοφόρων του λαού στη λειτουργία του Δήμου. Η απλή αυτή αναλογική δεν είναι άδολη, είναι πολύ πονηρή. Διότι γιατί όταν το λέτε πάει αυτό αυτή να πράξει στην πράξη, πείτε μου. Γιατί το λέτε αυτό? Να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω. Με βάση την πρόταση του νομοσχεδίου, παράδειγμα, σε ένα Δήμο ξεκινάει η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου με 4 παρατάξεις. Στην πορεία λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει δυνατότητα με βάση την πρόταση του νομοσχεδίου να δημιουργηθούν και άλλες παρατάξεις από δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται, οι οποίοι μπορεί να ομοιοποιηθούν, και ενώ η λαϊκή βούληση ήταν να στείλει... Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν είναι το μείζον της απλής αναλογικής, είναι το ελάσσον. Και πέρα από αυτό, θα δημιουργήσει αριθμία στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη και στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο? Βεβαίως και θα δημιουργήσει, διότι όταν έχουμε τέτοιες καινούργιες παρατάξεις, παραδείγματος χάρη, όλες αυτές οι παρατάξεις γιατί δημιουργούνται? Για να παίξουν ένα ρόλο εκβιαστικό, θα έλεγα, ένα ρόλο ο οποίος θα δημιουργήσει δημάρχους αποδυναμωμένους, εγκλωβισμένους, αδύναμους να πάρουν αποφάσεις εύκολες. Άρα θα έχουμε μια δυσλειτουργία και μια κυβερνησία για ένα σημαντικό διάστημα μέχρι να καταλήξουμε σε συλλογικές αποφάσεις στη λειτουργία των Δήμων μας. Κύριε και Δημαρχέ, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει, να ολοκληρώσω σας παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Και αν αναλογιστούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα δύσκολο τοπίο στην αυτοδιοίκηση με πάρα πολλές δυσκολίες στην υλοποίηση των προμηθειών, των μελετών, των έργων των οποίων έχουμε, αν αναλογιστούμε ότι δεν έχουμε υπαλλήλους να επιτελέσουμε το έργο το οποίο, για το οποίο μας ψήφισε ο λαός, αυτό τώρα το επιπλέον πρόβλημα θα μας δημιουργήσει ακόμη μία κατάσταση εγκλωβισμού και δυσκολίας στην υλοποίηση των έργων μας. Ο Κλισθένης μπορεί να αποτελέσει μία βάση συζήτησης για τη διοικητική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση? Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι έχουμε μία ανάγκη μεταρρύθμισης. Μία ανάγκη μεταρρύθμισης η οποία να συνοδεύεται όμως και με μία σημαντική μεταρρύθμιση στην λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, και να συσχετίσουμε αυτούς τους δύο θεσμούς. Αυτό δεν γίνεται μέσα από το νομοσχέδιο. Ίσα-ίσα που δημιουργούνται προβλήματα αντί να λύνονται. Όταν έχουμε ένα επόπτη ο οποίος θα ελέγχει στην ουσία τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ο οποίος διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό, καταλαβαίνετε ότι αυτός θα ακολουθείται στη συνέχεια τις αποφάσεις του και από την κυβερνητική πολιτική. Καλά, ένας ανάλογος θεσμός ισχύει και σήμερα. Δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι υπάρχει διαχωρισμός των Δήμων ανάλογα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Δεν είναι αυτό ένα αίτημα χρόνων της τοπικής αυτοδιοίκησης? Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο επόπτης λοιπόν αυτός έχει τη δυνατότητα να δίνει οδηγίες, να καταγράφει εγκυκλίους και να δίνει κατευθύνσεις στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων. Αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει τη δημοκρατία. Εμείς λειτουργούμε με βάση νόμους, όχι με βάση οδηγίες του εκάστοτε επόπτη. Άρα αυτό τι δείχνει?
ότι υπάρχει μια πολιτική πρόθεση. Ο επόπτης στο νομοσχέδιο δεν δίνει καμία εντολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι αυτόνομα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δήμαρχε? Όχι, δεν είναι αυτόνομα. Μα πώς το μελέτησα το νομοσχέδιο. Σε ποιο σημείο αναφέρεται η παρεμβατικότητα του επόπτη στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Σε κανένα σημείο. Δίνει τη δυνατότητα στον επόπτη, στον ελεκτή αυτό των αποφάσεων του Δημοτικών Συμβουλίων, να παράγει εγκυκλίους και να δίνει κατευθύνσεις. Αφότου έχει υπάρξει η απόφαση, θα μελετάει την εγκυρότητα και την νομιμότητά της. Εξαρχής του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Κάνετε λάθος. Δεν μένει μόνο στον απλό έλεγχο των αποφάσεων. Δίνει και δυνατότητα στον τρόπο ίσως που θα λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Μάλιστα. Που εδώ εμείς είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα αυτό που λέτε κατηγοριοποίηση των Δήμων, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Θα έπρεπε αυτή η κατηγοριοποίηση των Δήμων να συνοδεύεται και με μια κατηγοριοποίηση ίσως των εσόδων και των αρμοδιοτήτων και των επιχορηγήσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις κατηγορίες αυτών των Δήμων. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε. Και να δίνει το νομοσχέδιο και να λέει σαφώς ότι η κατηγορία αυτών των Δήμων θα έχει παράδειγμα αυτό το πόνους παραπάνω από τους άλλους Δήμους. Γιατί δεν λέει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι θα έχουν κάτι παραπάνω? Γιατί δεν λέει ότι εμείς οι περιφερειακοί Δήμοι που έχουμε και τα τεράστια προβλήματα θα πρέπει να έχουμε ένα επιπλέον πόνους? Και να πει και ποιο είναι αυτό, από την κατανομή της ΑΤΑ, από την κατανομή των ΚΑΠ. Απλά μένει στην κατηγοριοποίηση των Δήμων χωρίς σημαντικό στην ουσία αποτέλεσμα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η Κρήτη αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνή ενεργειακά project που θα αναδείξουν το νησί σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόσο ο αγωγός EastMed όσο και το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Euroasia Interconnector που έχουν σημείο αναφοράς στο νησί κυριάρχησαν στην ατζέντα της τριμερού συνάντησης Τσίπρα-Αναστασιάδη-Νετανιάχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε κοινή την προσπάθεια να βρεθούν τρόποι για την ασφαλή μεταφορά των ανατολικών πηγών ενέργειας προς την Ευρώπη. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα τις συμφωνίες στα ενεργειακά. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Αναστασιάδη και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ένα εμβληματικό, θα έλεγα, project ενεργειακό και είναι ο αγωγός EastMed. Και βεβαίως και ένα δεύτερο project παράλληλα, το λεγόμενο Eurasia Interconnector, ηλεκτρική διασύνδεση. Ο EastMed θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη, την Κρήτη και ακολούθως την Κεντρική Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη, και το καλώδιο ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα το καλώδιο το ηλεκτρικό είναι σε μια κατασκευή που θα μπορεί να έχει και τις λεγόμενες οπτικές ίνες. Άρα μιλάμε για ένα κορυφαίο έργο διασυνδεσιμότητας ανάμεσα στις τρεις χώρες. Στην πραγματικότητα όμως μιλάμε για τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς δρόμους του μέλλοντος για την ευρύτερη περιοχή και για την Ευρώπη, που συμβάλλουν καθοριστικά και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που αποτελεί βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε στην από κοινού υλοποίηση νέων έργων και προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στους τομείς της διασυνδεσιμότητας και των επικοινωνιών, της καινοτομίας, της υγείας, της ενέργειας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ψηφιακής διπλωματίας, της άμυνας και της καταπολέμησης, βεβαίως της τρομοκρατίας. Σε ό,τι αφορά στον τομέα της ενέργειας, η πρόθεση του αγωγού EastMed αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της συνεργασίας μας. Επαναβεβαιώσαμε την δέσμευσή μας για να εργαστούμε με αποφασιστικότητα, με στόχο την υπογραφή σχετικής διακρατικής συμφωνίας το 2018. Το έργο αυτό δημιουργεί ένα απαράμιλο δίκτυο κοινών συμφερόντων και πασιφανές στρατηγικό όφελος τόσο για τις χώρες μας,
όσο και ευρύτερα, καθώς η υλοποίησή του θα συμβάλλει έμπρακτα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, όχι μόνο για εμάς, τις χώρες μας, αλλά και για την Ευρώπη, που από την ώρα που θα διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές, ο αγωγός, το καλώδιο, ηλεκτρική διασύνδεση. Θέλουμε να χτίσουμε τώρα, να οικοδομήσουμε διαφορετικά τμήματα, να κατασκευάσουμε όλο το δίκτυο από το Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης τον αγωγό που θα έχει οπτικές ίνες και θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια διαδρομή, την ίδια όδευση, και αυτό φυσικά θα μας δώσει τεράστιο πλεονέκτημα, ίσως τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τα οποία θα έχουμε στην πληροφορία και την καινοτομία και τις τεχνολογίες αυτές οι οποίες αναπτύσσονται συνεχώς. Αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος αγωγός. Είναι ο αγωγός του ανθρώπινου δυναμικού. Σε κλίμα έντασης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου υπερψήφισε την πρόταση της Λότζια για τη μετονομασία της οδού Λακωνίας σε οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα παραμένει στο προσκήνιο η αντιπαράθεση της Δημοτικής Αρχής με την Όδα Ηρακλείου. Το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη θα φέρει η νυν οδός Λακωνίας. Αυτό υπερψηφίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Αρχής. Η παρούσα Δημοτική Αρχή θεώρησε ως δέον να ονοματίσει ένα δρόμο της πόλης με το όνομα του εκλειπώντος τέος Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Υπήρξε διάστημα διαβουλεύσεως και η Δημοτική Αρχή κατέληξε στην άποψη ότι αυτή η απόδοση τιμής θα μπορούσε να δοθεί με τη μετονομασία της Οδού Λακωνίας, που ξεκινάει από την παραλιακή Λεωφόρο και καταλήγει στα όρια του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου από εκεί αρχίζει ο δρόμος που για τον ίδιο λόγο ονοματίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου σε Οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δημιουργείται έτσι ένας διαδημοτικός δρόμος μήκους υπέρ τα 1500 μέτρα προς τιμήν του αείμνηστου Πρωθυπουργού. Δεν είναι τιμή αυτή που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λέει από την πλευρά της Συνόδε Ηρακλείου. Η αντίθεση της Νόδε είναι γνωστή από το Σεπτέμβριο πέρυσι που επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο και υποβάλαμε το αίτημα ονοματοδοσίας μιας κεντρικής οδού του Ηρακλείου. Προφανώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθεσινή δεν μας ικανοποιεί και δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, προφανώς, είναι δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να ορίζει κατά πώς νομίζει το πού θα δοθούν ονόματα και ποιον. Δεν μπορούμε να επέμβουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντίθεσή μας είναι γνωστή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, προηγήθηκε συζήτηση με την ΟΔΕ, ωστόσο δεν υπήρξε συμφωνία απόψεων. Την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη επιλογή του δρόμου έχει εκφράσει και η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στελέχη της νομαρχιακής και όχι μόνο, επικοινώνησα με την οικογένεια, η οποία από την αρχή είχε εκδηλώσει την αντίθεσή της, ειδικά για το δρόμο της Λακωνίας, ο οποίος είναι ένας παράδρομος του Ηρακλείου που κανείς ουσιαστικά δεν τον γνωρίζει αν δεν γινόταν αυτή η ιστορία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι τιμή αυτή που απαιτείται στο Κώστα το Μητσοτάκη, αντιθέτως μάλιστα. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής υπερψηφίστηκε από τους συμβούλους της πλειοψηφίας πλην του Νεκτάριου Ανδρέα Δάκη, που δήλωσε παρόν. Θετική ψήφο έδωσε και η παράταξη του Γιάννη Κουράκη, ενώ καταψήφισαν η Λαϊκή Συσπήρωση και η Άμεση Δημοκρατία. Η παράταξη Ενεργοί Πολίτες είχε αποχωρήσει νωρίτερα κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο Κλισθένης. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στον Μάριο Διονέλη για το σχόλιο του. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Νομίζω αυτή η υπόθεση έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το Ηράκλειο, περισσότερο από όσο θα χρειαζόταν και θα έπρεπε. Υπάρχει μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μία ανακοίνωση της τοπικής ΝΟΔΕ. Από την ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Από την ΝΟΔΕ Ηρακλείου, η οποία έχω την αίσθηση ότι ξεπερνά τα εσκαμμένα. Θα σου διαβάσω δύο φράσεις είναι όλες και όλες. Κενά που βγήκε στην επιφάνεια ο για πολύ καιρό καταπιεσμένος δογματικός χαρακτήρας ενός αριστερού, σε εισαγωγικά, καλυμμένος για πολλά χρόνια με πολύ αστικό καθοσπρεπισμό και υποκρισία. Τουλάχιστον ξεκαθάρισαν οι υγιείς και οι άλλοι που έτρεξαν έρποντας, με τρεις τελείες με αποσκοπητικά.
Έχω την εντύπωση ότι ξεπερνά τα εσκαμμένα η ανακοίνωση αυτή και ότι για το θέμα της ονοματοδοσίας για τον πρώην Πρωθυπουργό, χωρίς να κρίνουμε αν ήταν καλή, μεγάλη, μικρή η οδός Λακωνίας, εάν ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση, υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλός ή κακός, αυτή η ανακοίνωση αναφέρεται σε έναν δήμαρχο, τον οποίο έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και που περίπου αναφέρει το αριστερό ως βρισιά και περίπου λέει τον περιμέναμε για δεξιό πιο πυθύνιο και μας βγήκε αριστερός καταπιεσμένος. Πάντως δεν είναι το πρώτο επεισόδιο στην αντιπαράθεση της ΝΟΔΕ Ηρακλείου με τη Λότζη. Έχεις δίκιο. Έχουν προηγηθεί πολύ σοβαρά θέματα από την εποχή του προσφυγικού ακόμα. Είναι μια εξόφθαλμη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο να χειραγωγήσει όχι το Βασίλη Λαμπρινό, την αυτοδιοίκηση συνολικά κατά τη γνώμη μου. Σου θυμίζω τις παροιμιώδεις φράσεις «Δεν θα συμμετέχουμε σε συνεδρίαση της ΠΕΔ για το προσφυγικό, δεν θα αναγνωρίσουμε καμία απόφαση του συλλογικού οργάνου των δημάρχων». Εκείνο το «θα τον τελειώσω» που φέρεται να έχει πει ο κύριος Αυγενάκης για τον Δήμαρχο Ηρακλείου, πάλι με αφορμή το προσφυγικό. Και γενικά φαίνεται η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση να έχει μία τάση να θεωρεί ότι οι δήμαρχοι που έχουμε στηρίξει πρέπει οπωσδήποτε σε όλα τα θέματα να έχουν και τη θέση του κόμματος που τους στήριξε. Απ' την άλλη, ο Βασίλης Λαμπρινός λέει ότι η παράταξη δύναμη πολιτών είναι αυτόνομη, δεν δέχεται υποδείξεις και θα πάμε σε ένα. Σε μια προεκλογική μάχη, δεν είναι πολύ ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές, που αν σήμερα μιλάμε με τέτοιες ανακοινώσεις, με τέτοιου επίπεδου ανακοινώσεις, επέτρεψέ μου να πω φοιτητικών παρατάξεων επίπεδου και κάτω, τι θα γίνει όταν θα είμαστε κοντά στις εκλογές και όταν θα πρέπει πλέον να ανοίξουν όλα τα πολιτικά τους χαρτιά. Έχω την εντύπωση ότι η ένταση αυτή, ειδικά για το θέμα της ονοματοδοσίας για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, παρατράβηξε. Πλήγωσε πολύ και κάνει κακό στην πόλη. Και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ελπίζω να είναι το τέλος η ανακοίνωση αυτή, έστω και σε τόσο υψηλούς τόνους. Μάρη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Γυρίζουμε σελίδα στην ηλεκτρονική αποχή, στην ηλεκτρονική απόχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Πιάστηκαν περισσότερα από 436.000 οχήματα, τα οποία εμφανίζονται να κυκλοφορούν χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Ο Κώστας Ιλγάρδος θα μας ενημερώσει. Κώστα. Είναι ενδεικτικό του πόσο καλά πάει η οικονομία, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Περίπου μισό εκατομμύριο οχήματα έμειναν ανασφάλιστα, παρόλα όσα έχουν γίνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και προσέξτε, αυτό που έχει αξία είναι ότι σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι όσοι είμαστε ιδιοκτήτες γιοταχή αυτοκινήτων, μικρών και μεγάλων, ή οδηγοί αυτοκινήτων, που μπορεί ενδεχομένως να ανήκουν σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς μας. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε είναι ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν χαμηλώσει τόσο πολύ το ασφάλιστρο, που πραγματικά κανένας δεν έχει τη δικαιολογία να αφήσει ανασφάλιστο το αυτοκίνητό του. Ειδικά αν είναι καπνιστής, έτσι, αναλογιστείτε το κόστος σε ένα πακέτο τσιγάρο και πόσα αυτά είναι αθροιστικά στο μήνα, ή τους καφέδες πολύ απλά που πίνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος πλέον ιεραρχεί αλλιώς, με δικά του κριτήρια, εγώ θα έλεγα με κριτήρια ίσως ανορθόδοξα πολλές φορές, τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορευτεί μέσα στην καθημερινότητα. Ξέρετε, χρησιμοποιώ λίγο βαριά την έκφραση αυτή, ανορθόδοξα κριτήρια, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο να κυκλοφορήσουμε ένα ανασφάλιστο όχημα παρά ενδεχομένως αυτά τα χρήματα να τα δίνεις σε οποιαδήποτε άλλη καθημερινή σου επιλογή. Πάμε να δούμε τα στοιχεία όπως ακριβώς τα παρουσιάζει η ανεξάρτητη αρχή. Η διασταύρωση των στοιχείων λοιπόν έγινε με βάση τα δεδομένα της 30ης Απριλίου, που σημαίνει ότι ακόμα και αν ένα όχημα ασφαλίστηκε την επόμενη ημέρα, θεωρείται ανασφάλιστο και πρέπει ο διεκτήτης να καταβάλει το σχετικό πρόστιμο. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι για όσα οχήματα εμφανίστηκαν στη διασταύρωση ως πιθανώς ανασφάλιστα, εκδόθηκε ειδικό παράβολο πρόστιμο, το οποίο φορτώθηκε ηλεκτρονικά στη μερίδα τους στο TaxisNet και είναι προσβάσιμο με τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει κάθε φορολογούμενος. Για την ασφάλιση του οχήματος είναι προϋπόθεση η πληρωμή αυτού του παραβόλου. Άρα πρώτα θα πληρωθεί το παράβολο και μετά το ασφαλιστήριο. 100 ευρώ λοιπόν είναι το παράβολο πρόστιμο για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά. 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 κυβικά και άνω. 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά, 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 κυβικά και άνω.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, οι τιμές μίλανε από μόνες τους. Όλα τα προϊόντα πασιάς με έκπτωση 40%. Χυμή Life Fresh ενός λίτρου με έκπτωση 35%. Όλη σειρά Kellogg Special K με έκπτωση 40%. Νεομάτ Σκόνη 65 μεζούρες ή υγρό 64 μεζούρες με έκπτωση 40%. Skip Σκόνη 45 μεζούρες, υγρά 42 μεζούρες, πανίσχυρα υγρά και κάψουλες 40 μεζούρες με έκπτωση 30%. Και κουβερλί διπλή όψεως μονό 11 ευρώ και 95 λεπτά και υπέρδιπλο 15 ευρώ και 70 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύει. Φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι παιδί. Ποιο φασούλη ρε παππού, εκεί έχεις μείνει. Τώρα το κέρδος. Έρχεται εξ αρχής. Πώς αγόρι μου. Στην Τράπεζα Χανίων με την προθεσμιακή κατάθεση εξ αρχής σου δίνουν τους στόκους την ίδια μέρα. Μην περιμένεις το φασούλη. Έλα και εσύ σε ένα κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ζήτα την προθεσμιακή κατάθεση εξ αρχής και εξασφάλισε κέρδος σήμερα. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Κεφάλαιό μας, ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ίντερνετ. Απέραντο. Μαγικό. Χωρίς όρια. Γι' αυτό και ένα παιδί χρειάζεται κάποιον όταν μπαίνει. Για να νιώθει ασφάλεια. Να μάθει να κινείται μέσα σε αυτό. Να ανακαλύπτει και να ζει χιλιάδες πράγματα. Γιατί τελικά το ίντερνετ υπάρχει για να μας πηγαίνει ακόμα πιο μακριά. Η Κοσμοτέ πιστεύει ότι κάθε παιδί πρέπει να μεγαλώνει στον κόσμο του ίντερνετ με ασφάλεια. Γι' αυτό είναι δίπλα στους γονείς με τις νέες λύσεις Κοσμοτέ Family. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Η Ειρήνη Βρέτζου αναλαμβάνει τα ηνία του τεχνικού επιμελητηρίου του τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Η θητεία του Γιάννη Χαρονίτη με βάση τη μετεκλογική συμφωνία στο ΤΕΤΑ ολοκληρώθηκε και βρίσκει την κυρία Βρέτζου στη θέση της Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Για την επόμενη μέρα στο τεχνικό επιμελητήριο θα μιλήσουμε με την κυρία Βρέτζου, η οποία είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Σιδερένια να σας ευχηθώ και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βρέτζου, οι 15 μήνες διοίκησης του Γιάννη Χαρονίτη, όπως προέβλεπε η συμφωνία της ΑΜΑΚ με την αγωνιστική προοδευτική συνεργασία μηχανικών, παρήλθαν και ήρθε η ώρα να αναλάβετε τη διοίκηση του οργάνου. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την επόμενη μέρα? Αυτό που θέλουμε για το τεχνικό επιμελητήριο ως ΑΜΑΚ, που είναι η πρώτη φορά που είμαστε καταρχήν στη διοίκηση από την προηγούμενη θητεία, αλλά και τώρα από τη θέση του Προέδρου, είναι να είμαστε στο πλευρό του μηχανικού, στην καθημερινότητά του, στα προβλήματά του. Η μέγιστη προτεραιότητα για μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη βέβαια και από το προηγούμενο διάστημα αυτή την προσπάθεια, αλλά και στα όνειρά του, στα θέματα πλέον στο να βλέπουμε πιο δημιουργικά, στο να μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία του, η διάθεσή του και πράγματι μέσα από το συμφέρον και της κοινωνίας, μιλώντας, βάζοντας όμως και θέματα τοπικά, βάζοντας θέματα για την ανάπτυξη στην περιφέρεια, με βάση τις ανάγκες του τόπου, εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Θέλουμε δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο να βάλει ζητήματα τα οποία θα καθορίσουν πράγματα στην Κρήτη και έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το κύρος του, που θεωρούμε ότι έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα, μαζί και με τους μηχανικούς, και να δώσουμε μια νέα όθηση σε όλο αυτό. Κυρία Βρέτζου, τα τεχνικά επιμελητήρια, πέρα από τον συνδικαλιστικό τους χαρακτήρα, έχουν και έναν θεσμικό, παύλα, συμβουλευτικό ρόλο προς την πολιτεία. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο θα αναδείξετε αυτόν τον ρόλο του ΤΕΤΑΚ σε μια συγκυρία που ανοίγει ο φάκελος για τα μεγάλα έργα υποδομής στην Κρήτη? Ναι, έχετε δίκιο. Είναι από τη θέση του το επιμελητήριο, από το θεσμικό του ρόλο, είναι σύμβουλος της κυβέρνησης, καταρχήν, να σας πω. Εμείς αυτό θέλουμε να το κάνουμε, να είναι σύμβουλος της κοινωνίας. Και αυτό θα μπορέσει να γίνει αν το τεχνικό επιμελητήριο και εδώ σε τοπικό επίπεδο μπορέσουμε να βάλουμε προβληματισμούς, να βάλουμε ζητήματα για το πώς θα εξετάζουμε τα μεγάλα έργα. Αυτό που σας είπα και πριν, όχι διάσπαρτα έργα απλώς μεγάλα, αλλά έργα που να βασίζονται στις ανάγκες
της Κρήτης στην προκειμένη περίπτωση και να αναδεικνύουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, θέτοντας προβληματισμούς, βάζοντας ζητήματα στο τραπέζι, όχι συζητώντας και αποφασίζοντας ναι ή όχι στο ένα έργο ή στο άλλο, αλλά δίνοντας την ουσία του θέματος και επιχειρήματα στην κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσει ακόμα και η ίδια να αποφασίσει, να μπει στη διαβούλευση, συζητώντας για τα ζητήματα και όχι να αποφασίζονται κεντρικά. Έχουμε να παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, γιατί είμαστε πεισμένοι ότι το συμφέρον των μηχανικών ταυτίζεται με το συμφέρον της κοινωνίας. Αυτό πραγματικά και μπορεί να παίξει ο μηχανικός ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στο να μπορέσει να παίρνει αποφάσεις. Και εμείς αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε και πραγματικά θα το παλέψουμε πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Πριν από λίγη ώρα έβγαλε μια ανακοίνωση η ΑΜΑΚ από την οποία προέρχεστε η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές και για πρώτη φορά αναλαμβάνει τη διοίκηση. Λέει, την κρίση μπορεί να την ανατρέψει μόνο μια άλλου τύπου ανάπτυξη που θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, που θα βασίζεται στη φυσιογνωμία και τις δυνάμεις της περιφέρειας. Επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης ως προς τα μεγάλα έργα του νησιού, για το Καστέλι, για τον ΒΟΑΚ. Να περιμένουμε κάποια διαφοροποίηση ως προς την δική σας στρατηγική ή όχι? Δεν νομίζω ότι... δεν ξέρω αν, τι εννοείτε όταν λέτε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Το τεχνικό υπέρ του αεροδρομίου στο Καστέλι. Συγκεκριμένη γραμμή για τον ΒΟΑΚ χωρίς διόδια με ένα συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευής. Εσείς θα συνεχίσετε να στηρίζετε αυτές τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από το ΤΕΤΑΚ? Από το ΤΕΤΑΚ για το θέμα του ΒΟΑΚ έχουμε εκφραστεί από παλιά και σαν ΑΜΑΚ έχουμε συμβάλει στο να βγει μια θέση η οποία ήρθε και μας επιβεβαίωσε. Δηλαδή εμείς βάζαμε από το 2000... να γίνει η στρατηγική μελέτη, η οποία συζητιέται τώρα και δεν έχει γίνει ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να γίνει ένας ΒΟΑΚ για την Κρήτη έτσι όπως το θέλουμε. Σαφώς θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και βέβαια εννοείται ότι θα μείνουμε και στο θέμα το ότι δεν θα πρέπει ο κριτικός να πληρώσει διόδια για ένα βόρειο οδικό άξονα ο οποίος θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια και την υστέρηση αυτή που έχει η Κρήτη με πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως θα μείνουμε σε αυτό και βέβαια θα συμβάλλουμε δημιουργικά σε όποια συζήτηση, με όποιο τρόπο και σε αυτό που ετοιμάζεται τώρα, αν μπορούμε να δούμε τη στρατηγική μελέτη και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούμε να συνεισφέρουμε σε επίπεδο διαβούλευσης που βέβαια θα πρέπει να γίνει για την Κρήτη για να ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι. Όσον αφορά για τα άλλα θέματα, για το θέμα του αεροδρομίου που λέτε, το τεχνικό επιμελητήριο δεν βγήκε. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έβαλε ζητήματα που θα έπρεπε να θέσει, δεν είχε θέση δηλαδή και δεν έβαλε προβληματισμούς, οι οποίοι ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Δηλαδή δεν βγήκε μπροστά όσο όφιλε να βάλει ζητήματα σε σχέση με την επιλογή της θέσης, σε σχέση με μια μελέτη που υπήρχε για τη συγκριτική αξιολόγηση, την οποία δεν την έχουμε δει ποτέ, σε σχέση με το αν πράγματι και με ποια μορφή αυτό το αεροδρόμιο συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία, δίνει ανάπτυξη πράγματι. Θα το κάνετε εσείς τώρα με το δεδομένο ότι πια έχει προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία, έχουμε ανάδοχο και είναι έτοιμα τα έργα να ξεκινήσουν. Θα το πράξετε εσείς αυτό τώρα? Κοιτάξτε, και όχι μόνο, θέλω λίγο να σας θυμίσω ότι υπήρχαν ζητήματα που και όλη η κοινωνία είχε βάλει. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια στιγμή που ήρθε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε περιφερειακό επίπεδο, η τότε του Καστελίου. Έφυγε με κάποια ζητήματα από την Κρήτη συνολικά σαν κοινωνία. Και όλα αυτά δεν εξετάστηκαν. Και ήρθε ένα έργο κάπως έτσι, να το πούμε, χωρίς να γίνει τίποτα τέτοιο. Σαφώς θα βάλουμε ζητήματα. Δεν είναι ολοκληρωμένο αυτή τη στιγμή η διαδικασία. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε, θα τα θέσουμε στην κοινωνία, θα μπουν προβληματισμοί βέβαια. Αυτός είναι και ο ρόλος μας, όπως είπατε και εσείς. Κυρία Βρέτζου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 10 και 11 Μαΐου το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις περιοχές Natura. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις από καταξιωμένους επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς περιβαλλοντολόγους με κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα, παραδείγματα πρακτικών ορθής διαχείρισης, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομίας από την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Περιοχές Natura 2000, προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη» πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στα Χανιά. Το συνέδριο θα αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός για όλη την Ελλάδα με αφετηρία τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη. Σκοπός του συνεδρίου είναι μέσα από την ρεαλιστική προσέγγιση να αναδειχτούν ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασμό με προστασία και την ορθή διαχείριση των περιοχών Natura. Φιλοδοξώντας να το συνέδριο αυτό να μην έχει έτσι μόνο τοπική αξία, αλλά να τα διδάγματά του και τα συμπεράσματά του να κεφαλαιοποιηθούν και από την πολιτική ηγεσία και από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα παρίστανται, αλλά και από όλους τους φορείς και τα επιστημονικά ιδρύματα του νησιού μας. Οι περιοχές Natura γνωρίζετε καλά ότι αποτελούν περίπου το 1/3 των εδαφών της Κρήτης. Και όπως επίσης γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα εντάχθηκαν και θαλάσσιες περιοχές πολύ πρόσφατα, ειδικά γύρω από τη Δυτική Κρήτη και το άλλο άκρο, την Ανατολική. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις από καταξιωμένους επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς γενικά για τις περιοχές Natura 2000 με παραδείγματα καλών πρακτικών ορθής διαχείρισης, βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομίας από την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, θα γίνουν ειδικές συνεδριάσεις και στρογγυλά τραπέζια για τα τοπικά προϊόντα, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον οικοτουρισμό και για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Οι περιοχές Natura στην Κρήτη χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, τόσο από επισκέπτες από την Κρήτη, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από τουρίστες από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο δεχόμαστε μεγάλο αριθμό, οι οποίοι επισκέπτονται την Κρήτη και τις περιοχές αυτές, δεδομένου ότι φιλοξενούν σημαντικούς οικοτόπους προτεραιότητας, δηλαδή περιοχές με ιδιαίτερα βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό, και αυτό αποτελεί και στόχος μας μέσα από το συνέδριο στα Χανιά την Πέμπτη και την Παρασκευή, οφείλουμε να προστατέψουμε αυτές τις περιοχές με τέτοιο τρόπο όμως ώστε να μην εμποδίζουμε την ανάπτυξή τους και να μην εμποδίζουμε τη συνύπαρξη των περιοχών αυτών μαζί με την οικονομική ανάπτυξη των υπόλοιπων περιοχών και συγκεκριμένα του νησιού μας στην Κρήτη. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Παύλο Βαρδινογιάννη πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο 34 χρόνια από το θάνατό του. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε εκτενή αναφορά στο έργο του Παύλου Βαρδινογιάννη στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ενώ επισημάνθηκε η καθοριστική του συμβολή στην ανάπτυξη του Ρεθύμνου και της Κρήτης γενικότερα. Παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων, μελών, συγγενών και φίλων της οικογένειας Βαρδινογιάννη πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο επί μνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Παύλου Βαρδινογιάννη 34 χρόνια μετά το θάνατό του. Η τιμητική εκδήλωση οργανώθηκε από τον Όμιλο Βρακουφόρων Κρήτης, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Και γενιές πατριωτών σου, με σεβασμό και αγάπη αναφέρονται στο όνομά σου, όταν δρόμοι, έφευσης και εκδηλώσεις αφιερώνονται στη μνήμη σου, τότε με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ο τιμόμενος πολιτικός και επιχειρηματίας πεθυμιώτης Παύλος Βαρδινογιάννης άρχισε να συγκαταλέγεται στον κατάλογο με τις μεγάλες προσωπικότητες που γέννησε αυτός ο τόπος. Στις 4 του Μάη του 1984 ο Παύλος Βαρδινογιάννης φεύγει από τη ζωή, αφήνοντας ωστόσο σπουδαία παρακαταθήκη στον χώρο του αθλητισμού και στην τοπική ιστορία. Κάθε χρόνο εμείς στον ηθικό αυτούργο της ίδρυσης του Ομίλου Βρακοφόρων θα τελούμε το μνημόσυνό του το Μάιο και οι μεγάλες εκδηλώσεις του Αυγούστου που λέγονται πολιτιστικά Βαρδινογιάννια θα είναι και αυτές αφιερωμένες στη μνήμη του. Έτσι ώστε να μην ξεχαστεί ποτέ ο Παύλος, για να μαθαίνουν οι νέοι ποιος ήταν και να θυμούνται οι παλιοί. Κατά τη διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του Παύλου Βαρδινογιάννη τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση. Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, έκθεση φωτογραφίας, προβολή βίντεο και μουσικό πρόγραμμα. Επίσης, και οι φετινές εκδηλώσεις στις 4 και 5 Αυγούστου στην πλατεία Μικρασιατών του Ρεθύμνου για τα 45 χρόνια του Ομίλου Βρακοφόρων θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Βαρδινογιάννη, τα γνωστά πλέον και καθιερωμένα πολιτιστικά Βαρδινογιάννια. Στο εξωτερικό δελτίο αλλαγής σκυτάλης, στον πρωθυπουργικό θόκο της Αρμενίας, ο Νικόλ Πανισιάν εξελέγει από το Κοινοβούλιο της χώρας νέος πρωθυπουργός στον απόϊχο των μαζικών διαδηλώσεων εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο μέχρι πρώτην ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Νικόλ Πασινιάν εξελέγει την Τρίτη από το Κοινοβούλιο της Αρμενίας νέος πρωθυπουργός της χώρας. Η εκλογή του έρχεται ύστερα από εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων εναντίον της προηγούμενης κυβέρνησης.
Η Μόσχα, που διατηρεί στρατιωτική βάση στην Αρμενία, ανησυχεί για το ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής που θα οδηγήσει τη χώρα εκτός της επιρροής της. Ωστόσο, ο Πασινιάν έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα κόψει τις σχέσεις της Αρμενίας με το Κρεμλίνο. Η εκλογή του Πασινιάν, πρώην δημοσιογράφου που φυλακίστηκε για υποκίνηση ταραχών, σηματοδοτεί τη ρήξη της κοινωνίας της Αρμενίας με το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο Πασινιάν ηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα ενός μεγάλου κινήματος διαμαρτυρίας εναντίον του Σερζ Σαρκισιάν, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του Πρωθυπουργού. Κατά την ψηφοφορία της Τρίτης στο Κοινοβούλιο, 59 βουλευτές στήριξαν την εκλογή Πασινιάν, ενώ 42 τάχθηκαν εναντίον του. Ορισμένοι από τους βουλευτές του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στήριξαν την υποψηφιότητα Πασινιάν. Χιλιάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Ερεβάν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά την εκλογή του. Φώναζαν ρυθμικά «Νικόλ, Νικόλ» και απελευθέρωσαν λευκά περιστέρια στον αέρα. Παραμένει υποκράτηση στην Τουρκία ο Αμερικανός πάστορας που κατηγορείται για κατασκοπία και διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις. Η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου κλιμακώνει την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις. Ουάσιγκτον, Άγκυρας. Υποκράτηση αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο να παραμείνει ο Αμερικανός πάστορας που κατηγορείται για κατασκοπία και διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο Άντριου Μπράνσον προσήλθηκε πάλι το πρωί της Δευτέρας ενώπιον δικαστηρίου στην επαρχία της Σμύρνης για μια νέα ακροαματική διαδικασία. Βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 35 ετών. Το δικαστήριο υποστήριξε ότι υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει για να αιτιολογήσει την απόφασή του να παραμείνει υποκράτηση. Συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2016. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ο πάστορας είχε σχέσεις με το δίκτυο του αυτοεξόριστου ημάμι Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Άγκυρα θεωρεί ενορχιστρωτή της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. «Προσεύχομαι για την Τουρκία επί 25 χρόνια», είπε στο δικαστή. Είναι επικεφαλής μιας μικρής προτεσταντικής εκκλησίας στη Σμύρνη. Η κράτησή του προκαλεί ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε εξαιρετικό κύριο και τόνισε πως δικάζεται χωρίς λόγο. Τον λένε κατάσκοπο, αλλά εγώ είμαι περισσότερο κατάσκοπος από αυτόν. Ελπίζω πως θα του επιτραπεί να επιστρέψει στην όμορφη οικογένειά του όπου ανήκει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, το State Department έχει επισημάνει πως δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις ενοχής του Μπράνσον. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης βρέθηκε από κατήγορος, κατηγορούμενος για την υπόθεση MeToo που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Η υπόθεση αφορά σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από κατήγορο στην εκστρατεία ξεσκεπάσματος περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, κατηγορούμενος βρίσκεται ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης. Υπό το βάρος καταγγελιών που διατυπώθηκαν για τον ίδιο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Έρικ Σνάιντερμαν, οδηγήθηκε στην υποβολή της παραίτησής του. Αμέσως μετά την ανάρτηση άρθρου στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού New Yorker με αποκαλυπτικά στοιχεία για σωματική κακοποίηση, επιθέσεις και απειλές που βασίζονται στις μαρτυρίες 4 γυναικών, ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμου απέτησε την παραίτηση Σνάιντερμαν. Οι καταγγέλουσες έχουν δηλώσει πως στο παρελθόν είχαν σχέσεις μαζί του. Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, ένθερμος οπαδός του κινήματος MeToo, ο 63χρονος ανώτατος δικαστικός λειτουργός δήλωσε πως αμφισβητεί στεναρά τις κατηγορίες. Το προηγούμενο διάστημα ο Σνάιντερμαν είχε πρωταγωνιστήσει στην διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του μεγάλου παραγωγού του Hollywood, Harvey Weinstein, από τις καταγγελίες για τον οποίο άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αλυσίδωτων αποκαλύψεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς στην επίσημη παρουσίασή του από τους Ερυθρόλευκους επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Μάνου από τον Όφη. Στο μεταξύ, στην κριτική ομάδα δεν επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του μεγαλομετόχου των Τρικάλων Δημήτρη Μπαταγιάννη για να εμπλακεί με τα διοικητικά του Όφη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε σήμερα τη μεταγραφή του Δημήτρη Μάνου στους Ερυθρόλευκους, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει αν ο επιθετικός του Όφη παραμείνει στον Ολυμπιακό ή αν θα δοθεί δανεικός σε κάποια ομάδα.
Το σίγουρο είναι ότι θα συμμετάσχει στην καλοκαιρινή προετοιμασία των Ερυθρόλευκων και από την παρουσία του θα αποφασίσει ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού αν θα τον κρατήσει στην ομάδα ή αν θα ζητήσει να παραχωρηθεί δανεικό σε κάποιο άλλο σύλλογο. Όμως σίγουρα έχει πάρθει απόφαση για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι δανεικοί, είτε είναι στην Ακαδημία είτε είναι δανεικοί σε άλλες ομάδες, να έρθουν στην ομάδα και να έχουν την ευκαιρία να τους παρατηρήσουμε καλύτερα από κοντά. Παίχτες όπως ο Τσιμίκας, ο Σιώπης, ο Μανθάτης, ο Σάλιακας και εμάς, ο Μάνος, είναι παίχτες οι οποίοι είναι σίγουρα πως θα έρθουν για να τους ξαναδούμε από κοντά, να δουλέψουν μαζί μας. Πάντως τον Όφη, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός αποφασίσει να δώσει δανεικό τον Δημήτρη Μάνο, θα επιδιώξουν τον δανεισμό του νεαρού επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Στο μεταξύ, στον Όφη δεν επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Τρίκαλα, Δημήτρη Παταγιάννη, να ασχοληθεί τη νέα σεζόν με τα διοικητικά της κριτικής ομάδας. Δεν υπάρχει τίποτα. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Παταγιάννη στο περιθώριο του αγώνα με τα Τρίκαλα, αλλά πέραν αυτού ούτε γνωρίζουμε, ούτε υπάρχει κάτι από την πλευρά μας τουλάχιστον σε αυτήν την φάση που να σχετίζεται με την περίπτωσή του. Κύριος Παταγιάννης ασχολήθηκε για πρώτη φορά φέτος διοικητικά με το ποδόσφαιρο, αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ Τρίκαλα, ωστόσο φαίνεται να επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Θεσσαλική ομάδα στο τέλος της σεζόν. Κανονικά αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο το σαββατιάτικο παιχνίδι μεταξύ του Εργοτέλ και του Πανσεραϊκού, καθώς η ομάδα των Σερών συγκέντρωσε τελικά τα χρήματα για το ταξίδι στην Κρήτη. Στον αέρα ήταν η διεξαγωγή του σαββατιάτικου αγώνα της 31ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League Εργοτέλης Πανσεραϊκός λόγω των σοβαρών οικονομικών και αγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα των Σερών. Τελικά, ο Ερεστέχνης Πανσεραϊκός συγκέντρωσε σήμερα το ποσό που απαιτείται και έτσι η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί της Παρασκευής για το Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, και η Football League πιέζει από την πλευρά της για να γίνει κανονικά η αναμέτρηση του Σαββάτου.